Καλησπέρα σας, εδώ στο Μητροπολιτικό μας Ναό, που μόλις ξεκινάει το ετήσιο πανηγύρι. Όπως το είπατε, κάθε χρόνο προσπαθούμε να δίνουμε αυτή τη δυνατότητα στους συνωρίτες μας, και όχι μόνο βέβαια, στον καλλιμνιακό λαό. Είναι μια προσπάθεια από τη μια να ευχαριστήσουμε τους συμπατριώτες μας για τη στήριξη τη μεγάλη που μας παρέχουν με το κεράκι τους, με την αγάπη τους. Ειδικά το τελευταίο διάστημα, εδώ και 1,5 χρόνο που έχουν ξεκινήσει την εσωτερική ανακοίνωση του ναού μας, του Μητροπολιτικού. Ευχαριστούμε θερμά όλες τις αρχές μας, με προϊστάμενο βέβαια το Δεσπότη μας, ο οποίος συντονίζει όλες αυτές τις προσπάθειες για αυτή τη μεγαλειώδη ανακαίνιση του ναού ύστερα από 161 χρόνια, και στα πλαίσια της ενδυνάμωσης της οικονομικής, τα λέγαμε, είναι και το σημερινό κατέτος γλέντι εντό εισαγωγικών, οπότε οι συνεργάτες και πολλοί εθελοντές προσφέρονται να μας δώσουν αυτή τη δυνατότητα να χαρούμε, να χορέψουμε και να... Βεβαίως. Κατά το δυνατό να ενισχύσουμε. Βεβαίως, για τις εργασίες που έγιναν και είναι πάρα πολλές και όμορφες. Έτσι. Θερμά, κάποια άλλη στιγμή το σπότι μας θα τους αναφέρει όλους. Έτσι. Ναι, πολύ σωστά. Τους μικρούς και τους μεγάλους. Διότι από το λεπτό μέχρι και κάποια ποσά λίγο πιο μεγάλο. Έχουν σημασία, έχει σημασία το κάθε τι. Έτσι χαιρόμαστε. Τώρα, θα γίνει και μία λαχιοφόρος όμως, έτσι. Πράγματι, και μόλις είδαμε και ένα ωραιότατο καβάδι. Ένα καβάδι και μία άλλη λαχιοφόρος, οι συνηθισμένες που γίνονται, αλλά το καβάδι νομίζω έχει μία ιδιαιτερότητα. Βέβαια, βέβαια. Για εμάς τους καλλίμνιους. Μια προσφορά της αγαπητής Μαρίας Μπιλίρη, μας το έδωσε προκειμένου να το αξιοποιήσουμε. Και πιστεύω ότι πολύ όμορφα. Η σημερινή βραδιά το καλεί. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε όλους και την Μαρία και όλους τους γνωριτές μας. Λοιπόν, έχουμε μουσική, θα έχουμε χορό, έχουμε εδώ τα ψησίματα με τους ανθρώπους που καταβάλουν κάθε καλή δυνατή προσπάθεια, η Εκκλησιαστική σας Επιτροπή επιποδός όλοι, και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Σε λίγο θα είναι το αδιαχώρητο εδώ, με όλους τους επισκέπτες παράλληλα, γιατί και οι ξένοι θέλουν να έρθουν να δουν τι γίνεται εδώ. Έτσι, όλοι λοιπόν ευπρόσδεκτοι και να περάσουμε όμορφα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, βοήθειά μας. Καλησπέρα σας, κύριε Γιάννη Νομικέρια. Ξεκουραστήκατε λίγο από τα αποκινήματα? Ναι, η αλήθεια ήταν ένας εφήλογος έτσι λίγο δύσκολος, γιατί ήταν τρεις εκδηλώσεις καπάκι. Είναι και ο γέρος. Και έρχεται τώρα και η ναυμαχία, έτσι. Είναι και παιδιακή, οπότε. Αλλά εντάξει, όταν βλέπεις την ανταπόκριση του κόσμου, ξεκουράζει. Πολύ σωστό είναι αυτό. Όλα καλά να πάνε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Χρειάζεται βοήθεια, γιατί όπως ξέρετε είναι ένα μνημείο. Ναι, ακριβώς. Και προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε. Νομίζω ότι είναι σε καλό στάδιο. Με τις ευχαριστίες του Μητροπολίτη μας, του ιερέα μας, μια θαυμάσια επιτροπή, νέα παιδιά που προσπαθούν τώρα πολύ. Προσπαθούμε όλοι να τον φέρουμε στην προγενέστερη κατάσταση και ακόμα πολύ καλύτερη. Βεβαίως. Καλή επιτυχία για απόψε και καλή δύναμη σε όλους μας. Ακριβώς, αυτό βλέπουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ, όπως βλέπετε, όλη η Εκκλησιαστική Επιτροπή επιποδός με τους πολύτιμους βοηθούς και θελοντές για να δώσουν νεράκια στον κόσμο, για να δώσουν ό,τι επιθυμούν. Έτσι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θέλετε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς γίνεται πέραν από τα νεράκια και τα ψησίματα που είδαμε? Είσαι ο Πασάρι που κάνουμε. Ναι, ναι, εντάξει. Το πανηγύρι. Όχι, τι άλλες επιλογές έχουμε? Έχουμε λοκομάδες. Τέλεια. Στομάτια. Πάρα πολύ ωραία. Από ό,τι βλέπω η αυλή ήδη γέμισε σιγά σιγά. Έτσι. Καλή επιτυχία λοιπόν να έχει. Έτσι. Και καλή δύναμη σε όλους. Και εγώ σας ευχαριστώ. Εδώ οι άνθρωποι που βρίσκονται επιποδός για να ψήσουν, για να προετοιμάσουν τα σουβλάκια. Δεν δοκιμάσαμε ακόμη, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα είναι πεντανόστιμα. Ωραία. Και εδώ, καλά ψησίματα, καλή δύναμη, γιατί η νύχτα είναι μπροστά μας και οι ανάγκες θα είναι πολλές. Αφού βλέπουμε τον κόσμο να προσέρχεται και να παίρνει όσα θέλει, όση ποσότητα επιθυμεί.
την εικόνα, αγαπητοί μου φίλοι, εδώ έξω από το Χριστό, όπου έχουν συγκεντρωθεί πάρα πολύ. Άλλοι είναι εκεί κάτω σε τραπέζια και άλλοι φυσικά έχουν κατακλείσει τους χώρους του Χριστού, έτσι ώστε να μπορέσουν να μείνουν, να παρακολουθήσουν, να γλεντήσουν, να περάσουν καλά και να απολαύσουν όλα όσα έχει προετοιμάσει εδώ η Επιτροπή του Μητροπολιτικού μας Ναού. Αγαπητέ μου Ισίδωρε, την καλησπέρα στον κόσμο που είναι πολλής και έχει κατακλείσει όλη την αυλή μας σήμερα. Καλησπέρα σε όλους μας. Ευχαριστούμε για τα ωραία λόγια, αγαπητέ Ιωάννη. Ευχαριστούμε τους συμπατριώτες μας. Ευχαριστούμε όλους μας, ανεξαιρέτως, μικρούς και μεγάλους, τους δωρητές μας, όλους εκείνους που μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα απόψε να είμαστε εδώ, που βοήθησαν και βοηθάνε και εθελοντικά, αλλά και στα έργα της Εκκλησίας μας, όπως πολύ σωστά υπόθηκε, τα οποία εδώ και 1,5 χρόνο σιγά σιγά λαμβάνουν την ολοκληρωμένη μορφή τους. Υπάρχει βέβαια συνέχεια, αλλά έχει ο Θεός σιγά σιγά μια αναπνοή μεγάλη και η σημερινή βραδιά, ώστε μέσα από την ωραία παρέα και τη συντροφιά μας να μπορέσουμε να οικονομήσουμε και αυτή την υπόλοιπη δραστηριότητα και βοήθεια, προκειμένου ο Μητροπολιτικός μας Ναός να λάβει και πάλι τη λαμπρότητα που του αξίζει και να τον χαιρόμαστε και να οι φωτογραφίες του να βρίσκονται σε όλα τα μήκη και πλάτη της Οικουμένης. Ευχαριστούμε τους αποδήμους μας που μας σκέπτονται και μας επισκέπτονται, τους μουσικούς μας, τον αγαπητό Θέμελη και όλη την παρέα του. Περιμένουμε να μας εγκλεντήσετε, στα χέρια σας βρίσκονται όλοι, και πάλι και του χρόνου μας η Παναγία και ο Χριστός να μας έχει καλά, ώστε να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Καλή δύναμη σε όλους μας. Θερμά ευχαριστούμε όλους ανεξαιρέτως. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά να περάσετε. Τα λόγια είναι λιγότερα σήμερα, γιατί το λόγο έχουν η μουσική. Άντε παιδιά, βάλτε μπρος να διασκεδάσουμε.
δικό σας.